Θέλω να μας πεις γιατί επέλεξε αυτή τη σχολή. Ήταν ένα πανελλήνιες πήγαινε για ψυχολογία, αλλά δεν έγραψε τα μόρια, ευτυχώς. Γιατί ουσιαστικά αυτό ήθελε ιστορία. Ήταν η τελευταία μου επιλογή. Okay. Ήθελα νομική, δεν πέρασα, οπότε καταλήξαμε εδώ. Ήταν βασικά η πρώτη μου επιλογή, γιατί από μικρό μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Βασικά μου αρέσει να ακούω τα προβλήματα των φίλων μου και να του δίνω συμβουλές και να το παίζω και έξυπνη με κάποιον τρόπο. Okay. Γιατί μόνο αυτό ήθελα. Ήταν το όνειρό μου. Στις Πανελλήνιες έβλεπα τις πιο υψηλές σχολές και κυρίως μετά από πίεση γονιών, καθηγητών κτλ. Μου είπαν ότι μία επιλογή είναι και το εσωτερικό αρχαιολογικό, γι' αυτό το έβαλα κιόλας. Ήταν η πρώτη μου επιλογή γιατί μου αρέσει αυτό που θα βγω. Η σχολή μέχρι στιγμής όμως δεν μου αρέσει. Τι θα βγεις? Καθηγητής. Okay. Γενικότερα μου άρεσε το να μαθαίνεις σε κάποιον άλλον κάτι. Επειδή μας αρέσει αρκετά αυτός ο τομέας, θέλουμε να γίνουμε επιστήμονες της γλώσσας. Ήταν η σχολή που ήθελα. Ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα. Σε σχέση με όταν πρώτο μπήκες στη σχολή, τώρα σου αρέσει περισσότερο, λιγότερο, το ίδιο? Λίγο περισσότερο μάλλον. Πολύ ευχαριστημένος. Το ίδιο θα έλεγα. Αδιάφορη μου περνάει. Απλά χρειάζομαι το πτυχίο και το θέλω. Τι θες να κάνεις μετά αφού τελειώσεις? Θέλω να δώσω κατατακτήρες για να πω νομική. Είμαι ουδέτερος, δηλαδή δεν μου αρέσει ούτε πάρα πολύ ούτε λίγο, γιατί κάνουμε κατά βάση αρχαιολογία. Μετά που θα είναι πιο ιστορικά τα μαθήματα, θα μου αρέσει περισσότερο. Για καθηγητής σκέφτομαι, αυτό είναι που θέλω βασικά. Μάλλον σε σχολείο, μου ταιριάζει περισσότερο. Όχι, δεν ήταν αυτό που περίμενα. Βασικά δεν μου αρέσει καθόλου, είναι η αλήθεια. Okay. Είχε μαθήματα που δεν περίμενα, έχει πιο γενικά. Έχει πολλά με τον εγκέφαλο, με κύτταρα, που δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Αλλά μ' αρέσει, δηλαδή ελάχιστα είναι τα μαθήματα που δεν μου κάνουν το κλικ, αλλά τα περισσότερα μου αρέσουν και θέλω σίγουρα να ασχοληθώ με αυτό στο μέλλον. Υπάρχουν κάποια μαθήματα ενδιαφέροντα, αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία και είναι πολύ απαιτητικά και δεν έχουν και σχέση με το αντικείμενο το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Όπως πες μας ένα. Εγώ θέλω να γίνω καθηγητής σε σχολείο. Ωστόσο, πρακτικά μαθήματα, το πώς μπορούν να σε διδάξουν, το πώς να γίνεις καθηγητής κτλ. Δεν υπάρχουν. Ούτε επιλογής μετά. Υπάρχουν κάποια επιλογής, αλλά εγώ έχουμε τώρα τρίτο έτος. Τώρα ξεκινάω να επιλέγω μαθήματα. Τώρα με την εξαστική που έχω ρίξει και λίγο μια ματιά στα βιβλία και σε αυτά. Μ' αρέσει λίγο παραπάνω από ό,τι μου άρεσε στην αρχή, αλλά επειδή είναι και εισαγωγικά τα μαθήματα ακόμα δεν με πολύ τραβάνε. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποια μαθήματα που δεν μας τραβούν τόσο ενδιαφέρον, αλλά εντάξει. Εμένα ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μου, μπορώ να πω. Και τα μαθήματα, εντάξει, προφανώς υπάρχουν μαθήματα που τα πεχθάνομαι. Και όσο πάει, μου αρέσει όλο και περισσότερο. Θέλω να μου πεις τι βαθμό θα έβαζες στη σχολή σου από το 1 μέχρι το 10. 1-6 στα 10. Οι καθηγητές είναι αρκετά καλοί. Τα μαθήματα εντάξει, είναι μέτρια. 7-8. Οργάνωση θα ήθελα να είναι λίγο πιο οργανωμένο. Θα έβαζα 1-8. Τι θα μπορούσε να βελτιώσει? Τη λέσχη. Ή να πέσει η λέσχη. Δεν έχει ωραίο φαγητό καθόλου. Τα μαθήματα εντάξει, ωραία. Πιστεύω να φτιάξω το δεύτερο εξάμηνο. 6, ξέρω εγώ. Επειδή έχουμε και 13 τμήματα, οπότε υπάρχουν και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν άλλες δραστηριότητες. Οπότε μπορείς να κοινωνικοποιηθείς ακόμα παραπάνω με τη θεατρολογία, με το μουσικό κτλ. Θα βάζα ένα 5. 6. Γενικά έχουμε πολύ καταξιωμένους καθηγητές. Εντάξει, η οικοδομή σχετικά είναι εντάξει, δηλαδή να μην τα θέλουμε κιόλα. Από άψη μαθημάτων θα βάζα ένα 8-9. Γιατί μου αρέσουν και θεωρώ ότι είναι όλα αρκετά ενδιαφέροντα. Ένα 7. Τι θα μπορούσα να βελτιώσει? Ο καθηγητές θα ήθελα να μην διαβάζουν διαφάνειες, αν γίνεται, να το κάνω λίγο διαδραστικό το μάθημα. Να μην βάλω ένα 3. Δεν γίνεται πολύ καλό μάθημα. Δηλαδή, οι καθηγητές, μερικοί έχουν την πρόθεση, εννοείται, αλλά η πλειοψηφία απλώς θέλουν να πάνε εκεί πέρα και να κάνουν τη δουλειά τους και να τελειώνουν. Αφετηρητής δεν συμμετέχει καθόλου, οπότε δεν καταλαβαίνει κιόλας. Είναι μια διάλεξη ουσιαστικά στα περισσότερα μαθήματα και είναι λίγο βαρετό. Το κτίριο είναι αρκετά παλιό. Οι υποδομές δηλαδή είναι χάλια. Από άποψη υποδομής. Βάζω λίγαν επί 21-2. Εντάξει, υποδομές δεν συζητιέται, νομίζω φαίνεται. Σίγουρα τις υποδομές είναι σαν γκαράζ αυτό το πράγμα. Ας πούμε, οι εγκαταστάσεις τις βλέπετε. Είναι πολύ παλιές. Σε βροχές στάζουν οι αίθουσες. Τα καθίσματα τρίζουν την ώρα του μαθήματος. Οι καθηγητές μας κάνουν παρατηρήσεις, για παράδειγμα. Τουαλέτες χρησιμοποιείς εδώ πέρα? Τις αποφεύγω. Έχουν χαρτί, ξέρεις, σαπούνι? Για αυτές τις τουαλέτες δεν ξέρω. Για τις βιβλιοθήκες πάντως απέναντι και του εστιατορίου ξέρω ότι είναι πολύ καθαρές και έχουν και χαρτί, έχουν τα πάντα. Εντάξει, οι υποδομές φαίνεται και το κτίριο, ας πούμε, άμα μπεις και μέσα. Δεν είναι και οι πιο κατάλληλες. Στάζουν νερά στους διαδρόμους και σε κάποιες αίθουσες. Και στάζουν τα ταβάνια. Γενικά οι υποδομές είναι πολύ κακές. Τώρα το χειμώνα με τις βροχές είχαμε πολύ μεγάλο θέμα γιατί στάζαν οι αίθουσες και δεν μπορούσαμε να δώσουμε μαθήματα. Οπότε στο κομμάτι εγκαταστάσεων χάνει πολύ η σχολή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι έχει να βρέξει εδώ πριν μια εβδομάδα. Τι σε προβληματίζει στην οργάνωση, τι είναι αυτό που έχεις αντιμετωπίσει και λες, γιατί μου το κάνετε αυτό? Νομίζω δεν υπάρχουν επαρκείς καθηγητές που να μας λένε για τη σταδιοδρομία την επαγγελματική. Η ιστοσελίδα είναι λίγο δύσκολη. Καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Νιώθω ότι με ενημερώνει αρκετά. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ καλά, πιστεύω, μέχρι στιγμής. Α, η γραμματεία είναι ότι είναι. Δηλαδή. Δηλαδή, του παίρνει τηλέφωνο, δεν απαντάνε. Έχουν εύρω όταν σηκώνει το τηλέφωνο. Για το όνομα που έχει, δεν είναι αυτό που περιμένει. Δηλαδή, περιμένει να έχει πιο οργανωμένη γραμματεία, να έχει καλύτερες υποδομές το ένα το άλλο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Μια φορά έχω απευθυνθεί στη γραμματεία, ήταν εντάξει, αλλά από αυτό που ακούω από τους συμφοιτητές μου,
Είναι με τις μέρες τους. Ένα όνομα κάποιου καθηγητή που πιστεύεις θα μπορούσε να βελτιωθεί λίγο. Η κυρία Σμακοπούλου στην ιστορία της τέχνης. Δεν μπορώ να καταλάβω. Οι παραδόσεις δεν με βοηθούν καθόλου. Τι θα μπορούσε να αλλάξει, δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει καλύτερα. Θα μπορούσε μάλλον να μας το μεταδίδει λίγο καλύτερα. Νιώθει ότι τα ξέρουμε ήδη και προσπαθεί κάπως να μας τα μεταφέρει, δεν μπορώ να καταλάβω. Okay. Δεν είναι τυχαίο που τόσα παιδιά το χρωστάνε από πολλά έτη. Προφανέστατα. Είναι κανένα δυο. Θες να μοιραστείς κάποιο όνομα μαζί μας? Νομίζω καλύτερα όχι, γιατί θα το κλαίω το κεφαλάκι μου το Σεπτέμβριο. Συμφωνώ. Η κυρία Σημακοπούλου, ας πούμε, κάνει ιστορία της τέχνης. Γενικά, στο ιστορικό, η ιστορία της τέχνης είναι ίσως το πιο δύσκολο μάθημα που υπάρχει. Να μιλάμε και με στατιστικά, ας πούμε, στο μάθημά της φέτος, στο ιστορία της τέχνης Α, δώσανε 1074 άτομα. Τι πώς περάσανε? Βγήκαν τα αποτελέσματα, αλλά δεν θυμάμαι. Τώρα. Να το εξηγήσουμε κιόλας. Το ιστορικό, ας πούμε, κάθε χρόνο έχει γύρω στους 150 με 200 αχθέντες. Άρα, άμα κάνεις τους υπολογισμούς, είναι πενταπλάσιο ποσό από αυτό που είναι, ας πούμε, το πρώτο έτος. Υπάρχουν πολλά παράπονα από φοιτητές. Κυρία Νικολάου, πιστεύω ότι είναι ίσως πολύ σφιγμένη με τα παιδιά, ίσως αυστηρή. Έχει κακή σχέση με τους φοιτητές και θα μπορούσε να βελτιωθεί. Να το δώσω. Βελτιώσει. Δεν έχω περάσει ακόμα, οπότε γι' αυτό δεν ρισκάρω. Δεν έχει βγει ο βαθμός του μαθήματος, okay. Οπότε δεν θα δώσουμε όνομα. Αλλά καλό θα ήταν να μην μπαίνουμε στις διαφάνειες ιατρικής για να καταλαβαίνουμε το μάθημά σας. Θα με ακούσει αν το πω. Όχι. Οπότε τι, δεν... Δεν θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι αν πω μπορεί να μου μειώσει το βαθμό. Το πιστεύεις ότι μπορεί να μπει όντως στη διαδικασία, να το δει και να όντως... Οπότε δεν θα πω, δεν θα πέσω στην παγίδα. Πώς σου φαίνεται αυτό το ότι φοβάσαι να πεις τη γνώμη σου για κάποιον καθηγητή? Πώς σου φαίνεται αυτό σαν γεγονός? Καλά, αυτό ισχύει ανέκαθεν στην Ελλάδα. Δηλαδή και στο Λύκειο ισχύει αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε και να πεις, μετά θα σε κόψει το μάθημα, θα σε κόψει το τετράμινο. Δηλαδή, είναι... όντως πιστεύεις οι καθηγητές μπορούν να έχουν προσωπικό μαζί σου? Ναι. Okay. Έχουν κιόλας. Δηλαδή, είναι υπόθεση. Είναι σίγουρα καταφατικό. Έχουν και κάποια προβλήματα με κάποιους φοιτητές. Θα έρθουμε Σεπτέμβριο να πάρουμε τις αληθινές γνώμες από όσους έχουν περάσει το μάθημα. Πες μου ένα όνομα κάποιου καλού καθηγητή που σου αρέσει και θα ήθελα να δώσει ένα shout-out. Τάνταρος. Σπυρίδων Τάνταρος, είναι αγαπημένος μου καθηγητής. Τι μάθημα? Αναπτυξιακή ψυχολογία. Θα του βάζα ένα 10. Αυτό δεν σου βάλε 10. Το ξέρω. Αυτό με πέρασε με βάση, όμως δεν πειράζει. Ο Πλάτζος, αρχαιολογία, πρώτο έτος. Νομίζω κάθε φοιτητής που τον έχει δεν το ξεχνάει ποτέ αυτό. Αρχικά έχει γράψει πολύ καλό σύγγραμμα. Το μάθημα του είναι πολύ ευχάριστο. Χρησιμοποιεί και το χιούμορ, τα πάντα. Όταν ακούμε όπως έχουμε Πλάτζο, ανυπομονούμε αυτό. Μου έκανε πέρσι ψυχογλωσσολογία. Μπέλα, η κυρία Μπέλα. Σπυρίδουλα Μπέλα. Θα πω και εγώ τον κύριο Πλάτζο. Ήταν πολύ καλός. Είχε χιούμορ, ήταν παραστατικό στο μάθημα, τα έλεγε ωραία. Δηλαδή, μας μετέδε τη γνώση πολύ ωραία. Κύριε Τάνταρε, γιατί 6 στην οικογένεια και ανάπτυξη? Αλλά είστε πολύ καλός καθηγητής, εντάξει. Τον κύριο Καραμανολάκη, ας πούμε, συμπαθώ αρκετά. Γιατί είναι, εντάξει, ενδιαφέρον καθηγητής. Και όταν είχε γίνει καραντίνα και δεν γινόταν μαθήματα στη φιλοσοφική, είχε κάνει με πρωτοβουλία του στο έθριο της φιλοσοφικής. Πήγαινα και παρακολουθούσα, ας πούμε, τα μαθήματα που έκανε ο κύριος Καραμανολάκης στο έθριο. Στη γλωσσολογία, κυρία Παναρέτου. Κυρία Παναρέτου, της γλωσσολογίας, θεά. Εμένα, η κυρία Μόζερ της γλωσσολογίας και ο κύριος Αγγελάτος που μας κάνει ελληνικά. Τον λατρεύω προσωπικά. Φοιτητικές παρατάξεις, πόσος κόσμος ασχολείται με αυτές στη σχολή? Τι ποσοστό συμμετέχει? Υπάρχουν αρκετές φοιτητικές παρατάξεις. Εγώ συμμετέχω κιόλας. Θες να μας πεις σε ποια? Στα ΕΑΚ, ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση, που δεν είναι κομματοποιημένο κτλ. Χωρίς να έχω ασχοληθεί, θα πω γύρω στο 10%, το πολύ 20%. Πάνω το 60%. Okay. Θεωρώ. Εντάξει, εγώ προσωπικά ασχολούμαι γιατί θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο ένας χώρος που θα πάω στο μάθημά μου, θα παρακολουθήσω και μετά θα πάω σπίτι μου. Είναι ένας χώρος στον οποίο μπορώ και να κοινωνικοποιηθώ, αλλά και να πολιτικοποιηθώ, γιατί στο πανεπιστήμιο γίνονται πράγματα τα οποία θέλουν να αλλάξουν ριζικά, ειδικά για αυτή η κυβέρνηση, όπως είναι με την πανεπιστημιακή αστυνομία, που επίτηδες τους έφεραν πέρυσι το Σεπτέμβρη, που ήταν περίοδος εξεταστικής, για να μην μπορούν οι φοιτητές να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς πηγαίναμε και ειδικά φοιτητικό σύλλογο φιλοσοφικής και τους εμποδίσαμε να μπουν. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται πιο πολλοί φοιτητές. Εμένα αυτό με χαλάει με τις παρατάξεις είναι ότι είναι λίγο πιεστικές. Δηλαδή έρχονται πριν τα μαθήματα, ανάμεσα σε εξετάσεις και τέτοια για να μας μιλήσουν για διάφορα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία είναι σημαντικά. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να τα βλέπουμε πιο ουδέτερα, όχι από τη μία πλευρά ή την άλλη. Πώς θα μπορούσαν να έρθουν να σου μιλήσουν κάποια καλή στιγμή? Ποια δεν είναι μια καλή στιγμή? Από τη στιγμή που υπάρχουν τα κόμματα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπάρχουν και οι παρατάξεις. Δηλαδή, αφού εκπροσωπούν τις ίδιες αντιλήψεις, τις ίδιες απόψεις, οι παρατάξεις για ποιο λόγο υπάρχουν? Δεν είναι όλα αυτά που σου λένε στο σχολείο, μην ασχοληθείς με τα κόμματα, θέλουν να σε ρουφήξουν κτλ. Αυτό δεν υπάρχει στη φιλοσοφική. Εμείς, τουλάχιστον στον τρόπο, ας πούμε, που παρεμβαίνουμε στους φοιτητές, είναι απλά μοιράζουμε τα κείμενά μας, λέμε την άποψή μας και ούτε κάνουμε μεθόδους άλλων παρατάξεων που λένε θα σε βοηθήσω να αντιγράψεις κτλ. Για σημείωση ξανά μόνο, για να σε βοηθήσω να αντιγράψεις κιόλας. Και άλλα, οκ. Okay. Θα σου δώσω τα θέματα κτλ. Γιατί και σε άλλες σχολές γίνονται κομπρέμι μεταξύ καθηγητών και φοιτητικών παρατάξεων.
τάξεων και τους δίνουν τα θέματα κτλ. Αυτά υπάρχουν γενικά. Σε άλλες σχολές όπως είναι το Παδά και το Παπί, που υπάρχουν κάποια κάστρα της ΔΑΠ. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι φοιτητές. Ξέρω ότι προσπαθούν πάρα πολύ να προσεγγίσουν καινούριο κόσμο και κατ' εμέ με λάθος τρόπο. Ασχολούνται αρκετοί στις παρατάξεις. Δεν είναι ότι είμαι υπέρ τελείως, γιατί θεωρώ ότι δεν έχεις έρθει εδώ πέρα για να πολιτικοποιηθείς, αλλά για να μορφωθείς. Αλλά από τη στιγμή που ένας δεν ενοχλεί τον άλλον, θεωρώ ότι υπάρχει μια τάξη, μια αρμονία. Δεν ξέρω να πω ακριβώς ποσοστό, αλλά μπορεί να είναι γύρω στο 50, μπορεί λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Τι κάνουν, ποια είναι η δράση των παρατάξεων στις σχολές? Κυρίως κάνουν συνεδρίες, συνελεύσεις, προσπαθούν να κάνουν κάτι πορείες. Όχι, μόνο μας ενοχλούν. Για να μας πάνε τα νεύρα. Διάφορες ενημερώσεις, συνελεύσεις, φυλάδια. Okay. Αυτά. Αφήσεις, διάφορα. Θεωρώ ότι σαν ιδέα είναι κάτι πολύ καλό, αλλά το χάνει λίγο στην εφαρμογή. Τι θα μπορούσαν να βελτιώσουν? Το ότι έχουν ένα ρόλο λίγο του προσιλητισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm. Αυτό κυρίως. Πιο αντικειμενική και ναι, να μην υπάρχει αυτός ο φανατισμός ο έντονος. Ναι. Το τμήμα ζητάει από τους φοιτητές να αξιολογήσουν τους καθηγητές και το τμήμα γενικότερα και την οργάνωση. Ναι, φυσικά. Καθημερινά όταν μας στέλνουν τα email, πάντα κάτω-κάτω υπάρχει ένα σύνδεσμο που λένε ότι μπείτε να αξιολογήσετε το μάθημα και τον καθηγητή. Το κάνεις, αξιολογείς? Καμιά φορά, άμα έχω χρόνο, γιατί εργάζομαι κιόλας. Τους καθηγητές μας αποστέλνουν μια αξιολόγηση ηλεκτρονικά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ανώνυμα όντως ή όχι. Θα δείξει. Okay. Για τη σχολή όχι, μόνο για τους καθηγητές. Okay. Ναι, μας είχαν βγάλει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο υποτίθεται είναι ανώνυμο. Δεν ξέρω αν είναι ανώνυμο, η αλήθεια είναι. Μας έβαζαν διάφορες ερωτήσεις και αξιολογούσαμε με βάση το πόσο επικοινωνιακός είναι, το πόσο συμμετέχει ο καθηγητής στο μάθημα. Ναι, έχει γίνει σε όλα τα μαθήματα, νομίζω. Ναι, μας ζητείτε ηλεκτρονικά να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει, στέλνουν κάποιοι καθηγητές email. Ζητάνε, ναι. Προς το τέλος του εξαμήνου μας λένε να βαθμολογήσουμε τους καθηγητές. Συνήθως βαθμολογείς θετικά ή αρνητικά? Αναλόγως. Δεν έχω βαθμολογήσει ποτέ πάρα πολύ θετικά, ούτε πάρα πολύ αρνητικά. Είναι πάντα στη μέση κάποια από αυτά. Ναι, και εγώ το ίδιο. Okay. Προσπαθώ να είμαι αντικειμενική, αλλά να καταλαβαίνω ταυτόχρονα και τη δυσκολία του επαγγέλματος. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να διδάξεις ένα αμφιθέατρο με τόσα παιδιά. Πιστεύω ότι υπάρχουν και καθηγητές που δεν δίνουν το 100% του εαυτού τους και αυτό φαίνεται, νομίζω, σε κάποια μαθήματα, φαίνεται στις διαλέξεις και φαίνεται και στον τρόπο εξέτασης. Καταφεύγουν πάρα πολύ σε παλιά θέματα, mm-hmm. το οποίο από τη μία βοηθητικό μια χαρά, αλλά από την άλλη μου δείχνει εμένα να καταλάβω ότι ψιλοβαριούνται να βγάλουν καινούρια. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δώσει βαθμό. Ναι, δεν νομίζω ότι επηρεάζει τους καθηγητές. Απλά το κάνουν αυτό για τα τυπικά. Okay. Για να υπάρχει, ας πούμε, okay. στα πρακτικά ότι υπάρχει αξιολόγηση καθηγητή και αν οι φοιτητές έχουν παράπονα, μπορούν να τον αξιολογήσουν. Και εκεί πάει, ας πούμε, στο πώς γίνεται, ας πούμε, να αξιολογώ εγώ τον καθηγητή και πάλι όμως 1000 άτομα δώσαν αυτό το μάθημα. Δηλαδή δεν έχει κόστος ο καθηγητής, απλά είναι για τα πρακτικά. Αξιολογώ. Ελπίζω να έχει αντίκρισμα όλο αυτό. Ξέρεις αν γίνεται κάτι, χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία όντως για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα? Είμαι σχετικά σίγουρη ότι σίγουρα οι καθηγητές κοιτάζουν έτσι ώστε να μπορούν να βελτιωθούν. Δεν το κάνει κανείς με τη θέλησή του. Ούτε και εμένα θα μου άρεσε να μου ζητάγανε να αλλάξω στοιχεία του χαρακτήρα μου και του τρόπου που δουλεύω. Αλλά αναγκαστικά για να παραμείνω στην εργασία μου θα έπρεπε. Το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα τυπικό να πούνε ότι κάτι κάνουν, αλλά πέραν από αυτό, νομίζω ότι γίνεται χρόνια αυτή η αξιολόγηση, από όσο ξέρω. Έχω γνωρίσει άτομα από δεύτερο και τρίτο έτος και μου λένε τα ίδια πράγματα που ξέρω για τους καθηγητές από τώρα. Οπότε δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Τα λαμβάνουν υπόψη οι καθηγητές, αυτό έχω ακούσει. Μάλλον θα χρειαζόταν να γίνεται με διαφορετικό ίσως τρόπο. Ένας συμφοιτητής μου, ας πούμε, είχε προτείνει να γίνεται η αξιολόγηση μετά το γραπτό, αλλά πριν τη δημοσίευση του βαθμού. Και συμφωνώ με αυτό, γιατί λαμβάνουμε μια πλήρη εικόνα του καθηγητή. Όχι. Θέλω να μου πεις τι βαθμό, όχι, το είπαμε, λοιπόν, οργάνωση έναν καλό καθηγητή. Ας πούμε. Έλα, οι χίλιες φορές κανάρισμα, έλα, ένα subscribe τώρα, γρήγορα. Μάγκες, έλα όλοι ένα subscribe τώρα, ρε.